μυαλό μου και την καρδιά μου. Λες μαμού, μαμού δηλαδή. Ναι, αλλά σου λέω μαμού, αλλά εγώ το δουλεύω στο μυαλό μου. Και είμαι πολύ έτοιμη. Και είναι και έτοιμη και ανοιχτή η επικοινωνία ήδη με τους τηλεθέτες και με τους ανθρώπους που θέλουν να είναι μαζί μας και να μοιραστούμε πράγματα. Γιατί αυτό δεν το έχω χάσει εγώ με τον ένα τον άλλο. Τη δύναμη αυτή του να ξεκινάς πράγματα, δεν τη χάνεις ποτέ? Καταρχάς, όταν τα ξεκινάω, νομίζω ότι δεν την έχω. Αμφισβητώ πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου. Πάρα πολύ συχνά αισθάνομαι ότι κάνω πράγματα πέρα από τις δυνάμεις μου. Αλλά την ίδια στιγμή πεισμώνω τρομερά. Τρομερά. Δεν μου φαίνεται. Είμαι πάρα πολύ πεισματάρα. Φαίνομαι αυτό το πιο ήσυχο, ήρεμο, αλλά είμαι πολύ πεισματάρα. Και όταν έχω στόχους και κίνητρα, θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα. Αλλά θα το κάνω. Και έγινε και αυτή τη φορά. Αλλά στην πορεία, κλάματα, απογοητεύσεις. Το καλοκαίρι σου πώς ήτανε? Το καλοκαίρι μου. Δεν θα σου κρυφτώ, δεν θέλω να κρυφτώ σε κανέναν. Γενικά αυτή η περίοδος στη ζωή μου έχει ένα πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας. Αλλά την ίδια στιγμή αισθάνομαι να ξεχυλίζω από ευγνωμοσύνη. Έχω πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή μου. Και κυρίως μέσα από ένα μεγάλο αγώνα προσωπικό, υπάρχουν εκεί δύο παιδιά, τα παιδιά μας, τα οποία έχουν στην καθημερινότητά τους όλα εκείνα τα εφόδια, τα εργαλεία, για να κάνουν τη ζωή τους όσο πιο φωτεινή γίνεται. Έχουν δύο γονείς, έχουν αγάπη, ασφάλεια, αποδοχή. Και για μένα αυτό είναι, αν όχι το μοναδικό, ίσως το μεγαλύτερό μου επίτευγμα. Οπότε από όλο αυτό που έχει συμβεί στη ζωή μου, κρατάω αυτό. Αυτά που πολλές φορές θα πεις σε μία φίλη σου, σε ένα δικό σου άνθρωπο, πόσο εύκολο είναι να τα πεις στον εαυτό σου? Και αν τελικά τα κάνεις πράξη ή το συνέστημα? Δεν είναι πολύ εύκολο κανείς.